εμείς, πώς θα αντιδρούμε εμείς. Υπάρχουν και πολλά περιθώρια, αγαπητέ Ανδρέα. Θα καταγγείλουμε το γεγονός, θα εξασκήσουμε πιέσεις, ελπίζουμε να δραστηριοποιηθούν και να κινητοποιηθούν και δυνάμεις μέσα στην ίδια την κυπριακή κοινότητα. Εγώ σημειώνω τη διαφοροποίηση του Ακιντζή από την παράνομη. Και εγώ θα στο λέω, θα το ρωτούσα αυτό τώρα, Πρόεδρε, αλλά μήπως είναι κανένα κόλπο εκεί έτσι, διότι πρόεδρος είναι, λεγόμενος πρόεδρος, εν πάση περιπτώσει. Θεωρώ λιγάκι κομματάκι δύσκολο να μην μπορεί να επηρεάσει τους δικούς του. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια μακροσκοπική αντίληψη των πραγμάτων που δεν αποκλείω να, βέβαια, να έχει μια αλήθεια, αλλά το γεγονός είναι ότι υπάρχουν και μέσα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα διαφορετικές αντιλήψεις πάνω στο Κυπριακό. Υπάρχουν σκληρές αντιπαραθέσεις πολλές φορές και υπάρχει και διαφορά προσέγγισης μεταξύ της παράνομης κυβέρνησης και του κυρίου Ακιντζή σε πολλά θέματα, όχι μονάχα στο συγκεκριμένο. Είπε όμως και κάτι. Τίνω να εμπιστευτώ την αντίδρασή του. Δηλαδή θεωρώ ότι. Ναι, γιατί δεν, εμείς κρατάμε το θετικό, αλλά είπε και πράγματα τα οποία μπορεί να μας αρέσουν. Όπως για παράδειγμα, ότι δεν πρέπει να θεωρούνται εγκλωβισμένοι. Λέει μετά το άνοιγμα των δοφραγμάτων, τι εγκλωβισμένοι είναι, λέει ο κύριος. Αυτό είναι λάθος. Και από νομική άποψη και από πολιτική άποψη. Υπάρχει μια συνθήκη, μια συμφωνία τέλος πάντων, υπογράφτηκε, πρέπει να τηρηθεί. Θεωρούνται εγκλωβισμένοι μέχρι τη λύση του Κυπριακού. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι λάθος αυτή η τοποθέτηση από την πλευρά του Ακιντζή. Αλλά σίγουρα δεν θα εκπλαγώ να είναι, δεν εκπλήσω με, αν θέλετε, ή δεν μπαίνω σε τόση πολύ υποψία να δω συνωμοσίες πίσω από αυτή την αντίδραση του Ακιντζή. Θεωρώ εκ πρώτης όψεως ότι είναι ειλικρινής. Μάλιστα. Πάμε λίγο στο Κυπριακό τώρα. Είχατε Εθνικό Συμβούλιο. Το ζητούσατε εδώ και καιρό. Έγινε. Βέβαια, οι περισσότεροι είπατε ότι έπρεπε να έχει γίνει πριν πάει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη. Ποιο είναι το συμπέρασμά σας από την ενημέρωση που είχατε από τον πρόεδρο όσον αφορά τις επαφές του στη Νέα Υόρκη? Κοιτάξτε, η ενημέρωση πάντα είναι ενδιαφέρουσα, όμως καλύτερα είναι να προλαμβάνεις κάτι παρά να το θεραπεύεις. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να γίνουν από την πλευρά των πολιτικών αρχηγών, εκτός αν αλλάξουμε εντελώς συμπεριφορά και αντιμετώπιση των πραγμάτων. Δηλαδή, ιδανικά σκεπτόμενοι, θα έλεγε κανείς ότι θα έπρεπε αυτή την ώρα να είχαμε ο καθένας στο επίπεδο που μπορεί, αλλά οργανωμένα και με στήριξη από το κράτος, να οργώναμε την Ευρώπη και να ενημερώναμε πολιτικούς αρχηγούς, κόμματα, κυβερνήσεις για το ποιος ευθύνεται για την αδιέξοδο στο Γκραν Μοντανά και ποιες είναι οι πραγματικές υποθέσεις της Τουρκίας. Δύο λεφτά. Με βάζεις τώρα στο τρυπάκι να σε ρωτήσω το εξής. Εμείς θεωρούμε ότι ευθύνεται η Τουρκία. Ωραία. Ναι, αλλά αυτό δεν φαίνεται προς τα έξω. Ναι, αυτό λέω. Οι άλλοι το ξέρουν αυτό. Ακριβώς. Για τον Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ, εδώ λέει ότι ευθύνονται και οι δύο. Δεν υπήρξε πολιτική βούληση και από τους δύο. Αγαπητέ Ανδρέα, και εσένα να σε ρωτήσουν ποιος ευθύνεται τώρα για την αιματοχυσία στη Μιαμάρ. Το πιο εύκολο που θα πεις είναι ευθύνονται και οι δύο. Ναι. Έτσι. Οι μουσουλμάνοι. Ναι, εννοείς ένας τρίτος. Ένας τρίτος. Μάλιστα. Ο οποίος δεν γνωρίζει τα πράγματα. Σωστό. Είναι ένας τρίτος προς κάθε λόγον να μην τοποθετηθεί. Άρα αυτός υιοθετεί ποια άποψη? Ο Κουτέρες υιοθετεί την άποψη του επιτίδιου ουδέτερου. Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει πολύ να είναι ουδέτερος αυτό θέλω για να μπορέσει να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά. Μάλιστα. Του. Εάν ο Κουτέρες πάρει θέση υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου, έτσι, θα πάθει ό,τι έχουν πάθει ο Ντάουνερ και ο Άιντε, θα βρεθεί κατηγορούμενος είτε από τη δική μας την πλευρά είτε από την πλευρά των Τούρκων. Άρα διατηρεί αυτή την, αν θέλετε, μεσοβέζικη και ποντιοπιλατική στάση. Μάλιστα. Για να διασφαλίσει το ρόλο του ως, θα τον έλεγα διαμεσολαβητή, αλλά δεν είναι ουσιαστικά διαμεσολαβητής, ως ο διακινητής αυτής της διαδικασίας, ας πούμε, αυτός που την διευκολύνει αυτή τη διαδικασία. Τώρα, αγαπητέ Γιώργο, έτσι όμως το περιδικείο αίσθημα πάει περίπατο, Βεβαίως πάει περίπατο. Στην πολιτική πολύ λίγο δίκαιο υπάρχει. Άρα τι να περιμένουμε εμείς? Να διεκδικήσουν το δίκαιο μας, να παρουσιάσουν το δίκαιο μας. Είναι δύσκολο όταν τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη μοιράζουν ίσες τις ευθύνες, αλλά εμείς θα ήταν πολύ πιο σωστό για την Κύπρο, αν θέλετε πιο πατριωτικό, αντί να επιρρύπτουμε ευθύνες ο ένας τον άλλον, να οργανωμένα, συντονισμένα και με έναν, αν θέλετε, με συνεννόηση μεταξύ μας,
να προσπαθούσαμε να ενημερώσουμε σωστά αντιστοίχως τις πολιτικές ομάδες, τους συνεργάτες μας στο εξωτερικό. Φαίνεται ότι υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, έχουμε μπει στον προεκλογικό. Βλέπετε ότι και η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου ήταν πολύ περιορισμένη χρονικά. Και νομίζω ότι καλώς, διότι φαινόταν, μύριζε μπαρούτι, δηλαδή ήταν έτοιμα τα πράγματα να εκραγούν λόγω του προεκλογικού. Και καλύτερα που ήταν και πιο μικρής διάρκειας, βάζοντας μια στοχοθέτηση ότι τουλάχιστον θα συζητήσουμε την επόμενη φορά κάτι που ελπίζω να μας ενώνει, που είναι εκείνες οι δράσεις που θα πρέπει να γίνουν από όλους μας και από την κυβέρνηση κυρίως για αντιμετώπιση των πιθανών σχεδίων των Τούρκων, είτε αυτά είναι σε σχέση με το Βαρόσι, είτε με τους Μαρονίτες, είτε τώρα με τους εγκλωβισμένους, είτε με πολλά άλλα. Με τις απαγορεύσεις εκεί για τις λειτουργίες. Ναι, διάφορες κινήσεις που κάνουν οι Τούρκοι. Και μπορεί μέσα από αυτό να, να καταλήξουμε τελικά και σε εκείνο που σου είχα πει προηγουμένως. Δηλαδή σε μια κοινή δράση. Σε έναν κοινό συντονισμό για αντιμετώπιση αυτών των τουρκικών δράσεων. Μετεκλογικά πάντα. Μπορεί και προεκλογικά. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε και προεκλογικά. Εγώ το καταλαβαίνω ότι μπορείτε. Το θέμα είναι στην πράξη δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι στον ορίζοντα. Διότι εδώ ο καθένας λειτουργεί με βάση το κριτήριό του είναι η άγρα ψήφων. Τώρα μην γελιόμαστε. Στην Κύπρο ζούμε, βλέπουμε τι γίνεται καθημερινά. Έχω την εντύπωση ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τον κακό εαυτό μας και να δείξουμε τον καλό μας εαυτό. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Έχει γίνει πολλής λόγος, δικαίως ή αδίκως, δεν ξέρω, θα μου το πεις εσύ, για την κάθοδο των F-16 στον Κυπριακό ουρανό, προχθές την ημέρα της παρέλασης. Mm-hmm. Ήθελα την άποψη των οικολόγων. Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία της Κύπρου, ιδιαίτερα με την Ελλάδα. Πρέπει να γίνει πιο συστηματική και πιο αποτελεσματική αυτή η συνεργασία. Αλλά η συγκεκριμένη ενέργεια, για τη δική μου την αντίληψη, κρίνεται ως εντελώς προεκλογική. Μπήκε στο πλαίσιο των προεκλογικών κινήσεων. Το λες αυτό γιατί, επειδή δεν είχε γίνει στο παρελθόν? Επειδή δεν υπάρχει σχεδόν τίποτε πίσω από αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά σε ποιο επίπεδο βρίσκεται ο αμυντικός σχεδιασμός μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας. Το ίδιο ισχύει βέβαια και με τις γειτονικές χώρες. Ξέρουμε ακόμα πολύ καλύτερα που βρίσκεται η κατάσταση στην άμυνα της Κύπρου τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο επί της διακυβέρνησης του Νίκο Αναστασιάδη. Ισχύει το ενίο αμυντικό δόγμα ή όχι? Αυτό σίγουρα δεν ισχύει. Δεν ισχύει, μάλιστα. Λοιπόν, συνεπώς το να εμφανίζονται στους κυπριακούς ουρανούς, να το πω έτσι λίγο προκλητικά, δύο επισκέπτες εξ Ελλάδος να οδηγούν, να πιλοτάρουν τα F-16, νομίζω ότι είναι λίγο προκλητικό. Βέβαια, για τη λογική μας, έτσι. Ναι. Γιατί πριν ένα χρόνο ο πρόεδρος Αναστασιάδης απευθύνθηκε δημόσια σε σχέση με τους Έλληνες που έχουν άποψη και θέση για τον Κυπριακό και έλεγε ότι δεν θα μας πούν οι επισκέπτες εξ Ελλάδος τι θα κάνουμε στο Κυπριακό ή τι θα πούμε για τον Κυπριακό. Λοιπόν, αντιμετωπίζοντας την Ελλάδα πριν από ένα χρόνο και τους Ελλαδίτες ως επισκέπτες εξ Ελλάδος, δεν μπορείς ένα χρόνο μετά, επειδή σε βολεύει προεκλογικά, να τους βάζεις μέσα στα πολεμικά αεροπλάνα, να τους κάνουν βόλτες πάνω από τη Λευκοσία για να εμψυχώσουν τάχα μου τους Ελληνοκύπριους. Αυτά δεν απάντηση συνάδουν. Αγαπητοί Γιώργο, υπάρχει απάντηση από το Υπουργείο Άμυνας, που λέει ότι στα πλαίσια του νέου σχεδιασμού της αμυντικής θωράκης της Ευρώπης, μπορεί να υπάρξει συνεργασία. Ωραία, να τους φέρει σε μια άσκηση, να κάνουν μια κοινή αεροναυτική άσκηση στην Κυπριακή ΝΑΟΣ, να τους φέρει στην βάση Ανδρέα Παπανδρέου να ελέγξουν τα αντιεροπορικά τους όπως έκαναν και με τους Ισραηλίτες, να κάνουν τις ασκήσεις τους, αλλά αυτό το επιφανειακό, εντελώς επιφανειακό, λίγες μήνες πριν από τις εκλογές, νομίζω μόνο κάποιοι χαζοί δεν έχουν καταλάβει ότι είναι ένα παιχνίδι προεκλογικό αυτή η ιστορία. Ναι. Και λυπούμε που χρησιμοποιώ αυτή τη φράση, αλλά είναι τόσο εξόφθαλμα προεκλογικό, τόσο εξόφθαλμα ψεύτικο αυτό που έγινε, που ο καθένας μπορεί να το αντιληφθεί. Δηλαδή, με μια απλή λογική μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Δηλαδή, εννοείς ότι ενεργοποιεί τους φουστανελάδες τώρα με αυτό το πράγμα, αυτό εννοείς? Δεν ξέρω αν θα πρέπει να αρχίσουν να μιλάμε για φουστανέλες, γιατί είναι τόσο υποτιμητικό για να μιλάς για ένα ένδυμα που χαρακτηρίζει έναν λαό. Ναι. Κάποιον αγώνα ο οποίος τιμήθηκε με αίμα. Γιατί το ακούσαμε και αυτό, γι' αυτό το λέω έτσι. Χρησιμοποιείται η λέξη φουστανέλα για να χαρακτηρίσει μια συμπεριφορά. Εγώ είμαι πιο σαφής. Έτσι. Λέω ότι έγινε για προεκλογικούς σκοπούς, όπως γίνονται πολλά πράγματα για προεκλογικούς σκοπούς. Εγώ έτσι το αντιμετωπίζω. Έτσι το βλέπω. Έτσι το είδαμε και σαν κίνημα, γιατί το συζητήσαμε εμείς. Και θεωρούμε ότι αυτό που έγινε
ήταν για προεκλογικούς σκοπούς. Μακάρι να είχε περιεχόμενο, μακάρι να ήταν η ένδειξη μιας συνεργασίας στρατιωτικής που έχει βάθος και φέρνει αποτελέσματα. Αλλά δυστυχώς, σύμφωνα με τη δική μας την εκτίμηση και με τις δικές μας πληροφορίες που έχουμε, δεν είναι η ένδειξη, το δείγμα μιας βαθύτερης, οργανωμένης συστηματικής στρατιωτικής συνεργασίας, η οποία κατά την άποψή μας θα πρέπει να υπάρξει. Λοιπόν, επειδή μου είπες για τη συζήτηση που κάνατε για τα F-16 στους οικολόγους, φαντάζομαι αρχίσατε έτσι, σιγά σιγά να καταλήγετε και στο συμπέρασμα ποιον θα στηρίξετε προεκλογικά ή ακόμα. Να σου πω και για ποιο θα στηρίξουμε. Το αλλά το εγώ διαλέγω να πω για κάτι άλλο που δεν ξέρω γιατί δεν το αγγίζουν. Πες το. Ότι τα μέσα ενημέρωσης τόσο πολύ που είναι εξόφθαλμο. Και για μας μας έχει, από χτες είμαστε σε κατάσταση έξαλλη με αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο. Δηλαδή αν, είναι, αν θέλετε να το συνδέσω και με τα προεκλογικά, αν είναι αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο που θα έχουμε και μετά τις εκλογές του. Αναφέρεις καταγγελίες του Γενικού Ενεκτή. Αναφέρομαι και στις καταγγελίες του Γενικού Ενεκτή και την ιστορία του αποχαρακτηρισμού αρχαιολογικού χώρου για να βολευτεί ο Αρχιεπίσκοπος. Τα βολευτεί ο Αρχιεπίσκοπος και τα σχέδια του. Γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για αυτά τα σχέδια, τα οποία είναι σχέδια μπαρούφες, είναι σχέδια οράματα. Ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος μου εκομολόγησε σε χρόνο ανύποπτο ότι αυτός ο Ούγγρος δεν έχει ούτε το 1/100 των λεφτών που χρειάζονται για αυτήν την επένδυση. Έτσι. Δηλαδή θα πουλά ουσιαστικά σχέδια και θα ψαρεύει επενδυτές ανά τον κόσμο και αν τους βρει. Έτσι. Και θα πάμε να θυσιάσουμε ένα αρχαιολογικό χώρο. Ολόκληρο Υπουργικό Συμβούλιο πήρε αυτήν την εσχρήν απόφαση. Εγώ την έχω αποκαλέσει πράξη ηθικής εσχρότητας. Αυτό το οποίο έχει κάνει εχθές το Υπουργικό Συμβούλιο, να αποχαρακτηρίσει αρχαιολογικό χώρο για να βολέψει τα όποια σχέδια του οποιουδήποτε. Ιδιαίτερα αν αυτός ο άνθρωπος είναι και ο ηγέτης της Κυπριακής Εκκλησίας. Προφανώς εννοείς, δεν ήθελε να κακοκαρδίσει τον Αρχιεπίσκοπο. Εσχρή πράξη. Μάλιστα. Είναι πράξη ηθικής εσχρότητας αυτό που έγινε. Και αν είναι αυτόν τον Υπουργικό Συμβούλιο που θα έχουμε και μετά τις εκλογές, ουέ και αλίμονον της Κύπρου και του λαού της. Μάλιστα. Και αυτό δίνει και την απάντηση τι θα πρέπει να κάνουν κατά την άποψη μου οι οικολόγοι στις προσεχείς προεδρικές εκλογές. Μάλιστα. Εμέσως πριν σαφώς μου λες θα ψηφίσετε τον κύριο Νικόλα, τον Παπαδόπουλο στηρίζετε, έτσι. Έχουμε προχωρημένες συζητήσεις με τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο. Περιμένουμε και από τη δική του την πλευρά να ανταποκριθεί θετικά, να δώσει δηλαδή γραπτός και ενυπόγραφα τις απόψεις του επί των προτάσεων που του έχουμε υποβάλει. Έχουμε ξεκαθαρίσει προς την πλευρά του ότι χωρίς αυτόν το έγγραφο θα είναι πολύ δύσκολο να τύχει της υποστήριξης του κινήματος οικολόγων σε εργασία πολιτών. Οι ώρες λιγοστεύουν. Έχει γι' αυτό στη δική του την υποχρέωση απέναντι μας, αν θέλει να είναι αυτός που θα υποστηρίξουμε. Από εκεί και πέρα, εμείς στις 15 του Οκτώβρη έχουμε αποφασίσει να θέσουμε ενώπιον της Πανκύπριας συνδιάσκεψης, βασικά της Κεντρικής Επιτροπής και των μελών των Επαρχιακών Επιτροπών, μάλιστα, τα ονόματα των υποψηφίων και να αποφασίσουν. Δεν θα υπάρχει σύσταση από την πλευρά της Πολιτικής Επιτροπής, δεν θα υπάρχει καθοδηγητική οδηγία. Ξεκινάμε από σήμερα επαρχιακές συνελεύσεις για να εκλεγούν τα νέα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών που θα συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία της επιλογής υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές. Είναι μια διαδικασία ουσιαστικά που ξεκινά από σήμερα. Έτσι, δηλαδή ουσιαστικά από σήμερα ξεκινάμε τη διαδικασία της επιλογής του υποψηφίου, αν θα καταλήξουμε τελικά σε υποψήφιο. Και δεν μπορώ να προκαταλάβω από τώρα ποια θα είναι η απόφαση της Πανκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής. Ούτε μου επιτρέπεται. Από εκεί και πέρα, εγώ έχω εκφράσει και προηγουμένως και το παραλαμβάνω. Δεν ήταν μόνο σε εμβρασμό ψυχής, ότι αν είναι αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο που θα έχουμε και μετά τις εκλογές, ουέ και αλίμονο. Που να αποχαρακτηρίσει αρχαιολογικούς χώρους για να βολεύσει τον όποιον επιχειρηματία και ιδιαίτερα τον συγκεκριμένο επιχειρηματία. Αν είναι αυτά τα μηνύματα που στέλνουμε στον Κυπριακό λαό και παραπέρα ακόμα. Mm-hmm. Πραγματικά θα πρέπει να επιτέλους να αλλάξει πορεία αυτός ο τρόπος, αυτός ο τόπος. Να αλλάξει πραγματική πορεία. Να αλλάξει αντίληψη περί των πραγμάτων, περί των αξιών, για να προχωρήσουμε πραγματικά προς τα. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, Πρόεδρε. Έτσι. Πρέπει να αλλάξουμε σαν κοινωνία πολλά πράγματα, να μην ανεχόμαστε, να καταγγέλουμε πολλά πράγματα. Γιατί φαίνεται ότι μέχρι τώρα ανεχόμαστε και πολλά πράγματα τα οποία δεν έπρεπε.
Να, ο απλός κόσμος, εντάξει, εύκολα τον κατηγορούμε εμείς και λέμε και στα μέσα ενημέρωσης και πολιτική ότι ο κόσμος ανέχεται και δεν είναι μόνο ο κόσμος όμως που έχει αυτή την ευθύνη. Ο κόσμος νιώθει αδυναμία, βλέπει ότι παρά την θέληση του επευλήθηκε η μια κατάσταση, η άλλη κατάσταση, το μνημόνιο, το κούρεμα των καταθέσεων, οι απολύσεις, η ανεργία. Νιώθει ότι είναι αδύναμος, νιώθει ότι ο απλός πολίτης ότι δεν μπορεί να παρέμβει στις αποφάσεις που τον αφορούν. Εγώ μπορεί να πιστεύω ότι έχει λάθος ο απλός πολίτης που σκέφτεται έτσι. Ότι αν αλλάξει με το σενάριο και αν γίνουμε όλοι δραστήριοι, όχι μόνο απλοί πολίτες, αλλά και δραστήριοι πολίτες, θα αλλάξουν και τα πράγματα. Σωστό. Αλλά υπάρχει αυτή η αίσθηση της αδυναμίας, ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Παίρνονται αποφάσεις χωρίς να με ρωτούν, μου επιβάλλονται πράγματα τα οποία κανένας δεν με λαμβάνει υπόψη. Γνωστή νοοτροπία. Εντάξει. Πρέπει να αλλάξει αυτό το σενάριο και πρέπει να αλλάξει ο καθένας μας πρώτα απ' όλα. Πάμε σε ένα τελευταίο θέμα, το οποίο θεωρώ δική μου άποψη ταπεινή ότι έχει προκαλέσει στριγμούς στο πολιτικό σύστημα. Είναι οι καταγγελίες του κυρίου Φέδωνος για εμπλοκή και διαφθορά πολιτιακών αξιωματούχων και κομματαρχών. Μίλησε για μικρό κόμμα, δεν είναι το δικό σου φαντάζομαι, δεν είσαι εσύ ο υποψήφιος που καταγγέλει. Εντάξει, αν μιλάμε για εξοχικό, εγώ δεν έχω εξοχικό, τέλειωσε, τέλειο και παύλα. Λοιπόν, αναφέρεται σε διάφορες καταστάσεις που σίγουρα θα πρέπει να διερευνηθούν. Για διαφθορά, διαπλοκή κάποιων μεγαλοκομματαρχών που θα πρέπει η πολιτεία να το δει. Πες μου όμως επί της ουσίας, θεωρείς ότι αυτός είναι ένας τρόπος να αναδεικνύει τα προβλήματα? Γιατί κάποιοι θα πούνε ότι εντάξει, βγαίνει και συλλήφθη τους κατηγορεί όλους. Κάποιοι άλλοι θα πούνε ότι πήγε να τα καταγγείλει πολλές φορές και τα έχουν αποκρύψει κάποιοι άλλοι. Πού βρίσκεται τελικά η μέση? Εντάξει, εμένα δεν με ενοχλεί οι καταγγελίες του κ. Φέδωνας. Όχι μόνο γιατί δεν με επηρεάζουν, αλλά γιατί θεωρώ ότι τα περισσότερα από αυτά που καταγγέλνει είναι πραγματικότητες. Μπορεί να είναι δύσκολο να τεκμηριωθούν, αλλά ενώπιον της έχουμε δύο πράγματα. Δυστυχώς στη ζωή κάποιες φορές πρέπει να αγκάζεις να επιλέξεις μεταξύ δύο πραγμάτων που δεν είναι τα τέλεια. Από τη μια έχουμε τη συγκάλυψη. Ναι. Και την τελευταία φορά που ήμασταν εδώ μιλούσαμε για τις, μάλλον από το τηλέφωνο, μιλούσαμε για τις λίστες Λακάρτης, λίστες Μπόριας. Τώρα υπάρχει μια λίστα, βρετανική λίστα. Όλες αυτές τις λίστες των φοροδιαφυγάδων, έτσι, ή των Ιωνί φοροδιαφυγάδων, Ιωνί φοροδιαφυγάδων, οι οποίες έχουν συγκαλυφθεί. Να πάμε σε προηγούμενες λίστες. Αυτοί οι οποίοι έδιωχναν τα λεφτά τους πριν από το κούρεμα, ενώ μας έλεγαν «Δεσμεύομαι ότι δεν θα υπάρχει κούρεμα», αλλά από την άλλη, από την πίσω πόρτα, είτε ήδη είτε οι συγγενείς τους έστελαν τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό. Κάποιοι οποίοι θα παρουσιάζονται και σήμερα ως εθνοπατέρες, οι οποίοι μετέφεραν και το ομολογούν τις επενδύσεις τους και τα λεφτά τους στο εξωτερικό πριν από το κούρεμα. Κάποιοι που έβγαζαν λεφτά μέσα στο κούρεμα ακόμα. Κάποιοι οι οποίοι έχουν ξεκοκαλιάσει δισεκατομμύρια από τον μόχθον του κυπριακού λαού, από καταθέτες, από εργαζόμενους. Όλοι αυτοί οι κύριοι οι οποίοι έχουν κρυφτεί πίσω από πέπλο μυστικότητας και καθοσπρεπισμού, αγαπητέ φίλε, καθοσπρεπισμού. Αυτή η κατάσταση, αν έχει απέναντι της μια κατάσταση όπου, ναι, βγαίνει ένας ο οποίος δεν μπορεί και να μην έχει αποδείξεις, μπορεί να μην έχει και τεκμήρια, αλλά γνωρίζει ότι έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα και το λέει δημόσια. Και τι χάνει αυτό να είναι δήμαρχος. Ναι. Έτσι. Αυτή η κατάσταση, η δεύτερη, είναι χειρότερη από την πρώτη. Εγώ αν έχω να διαλέξω μεταξύ των δύο περιπτώσεων, σαφώς και διαλέγω την δεύτερη. Ναι, αλλά τι του λέει η πολιτεία συντεταγμένη? Του λέει, φίλε μου καλέ, σταμάτα να μιλάς και έλα να τα καταγγείλεις. Η ίδια πολιτεία που ευθύνεται για όλα αυτά. Αυτό λέω. Τα προηγούμενα. Αυτό λέω, τα προηγούμενα. Αυτό λέω. Έτσι. Εδώ είναι, είναι η πολιτεία αυτή είναι σε θέση, αυτή η πολιτεία η οποία έχει συγκαλύψει, ευθύνεται για όλη αυτή τη συγκάλυψη, την τεράστια συγκάλυψη, την αισχρή συγκάλυψη, να πει στο Φέδωνας, έλα να τα τεκμηριώσει. Αυτό είναι το αντιφατικό. Έτσι. Εγώ λέω στον κύριο Φέδωνας, πρέπει να τα τεκμηριώσει. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πρόσωπα. Δεν μπορεί να αιωρείται μια καταγγελία σε βάρος όλων των πολιτικών αρχηγών. Εντάξει. Μπορεί να μην ήταν και τόσο καθώς πρέπει αυτή η κίνηση, αν θέλετε. Αλλά είπα και πριν και το τονίζω. Πίσω από αυτόν τον καθοσπρεπισμό, δυστυχώς, κρύβονται οι τεράστιοι εγκληματίες σε αυτόν τον τόπο.
Ναι. Πίσω από τον καθοσπρεπισμό. Να μην πούμε για τον ένα γιατί έχουμε συμφέροντα, να μην πούμε για τον άλλο γιατί είναι συγγενής, να μην πούμε για τον άλλο γιατί είναι χρηματοδότης του κόμματος μας και τελικά όλοι βολεύονται και τρώει ο φτωχός Κοτσμάκης. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Τώρα, άμα βγει ένας Φέδωνος και πει πέντε πράγματα που όλοι τα ξέρουν, σοκάρονται, ενοχλούνται. Ωραία. Σοκάρονται, ενοχλούνται. Μπορεί να έχουν και δίκιο. Γιατί υπάρχει αυτό το στοιχείο θέλεσης της ισοπαίδωσης. Καλό είναι να μπορεί να τα τεκμηριώσει. Και θα πρέπει να τα τεκμηριώσει αυτά που λέει ο κύριος Φέδωνος. Αλλά όχι να το θεωρούμε ότι είναι ο μεγαλύτερος εγκληματίας και είναι ο μεγαλύτερος λασπολόγος και είναι αυτός που φταίει για την κατάσταση αυτή. Η κατάσταση η ίδια αυτή. Η ίδια κατάσταση βρωμά. Να μην φτάσουμε στην ιστορία που φταίει το μικρό παιδί επειδή είδε ότι ο αυτοκράτορας είναι γυμνός. Και το φώναξε στον κόσμο. Έχεις δίκιο, Γιώργο μου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Πάντα χρήσιμη η κουβεντούλα μας. Καλή συνέχεια να έχεις και καλό Σαββατοκύριακο. Είναι ωραία η παρέα μας γιατί με βοηθά και εμένα να βγάλω έτσι. Είναι ωραία, να βγάλεις να πω όλα αυτά τα οποία θέλω να πω. Τελικά ξέρεις όλοι έχουμε πράγματα μέσα. Είσαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Απελευθερωτικός ως συνομιλητής. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και τα υπόλοιπα θέματα εδώ στο πρωτοσέλιδο.